Καλημέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα να βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο πανεπιστήμιο που έκανα το προπτυχιακό μου στη νομική σχολή και έχω μεγάλο δέσιμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την εξαιρετική διοργάνωση. Εγώ σήμερα θα σας μιλήσω για το τρίπτυχο, κατά πόσο από τις διεκδικήσεις μας που κάνουμε στη ζωή μας μπορεί να οδηγηθούμε σε συγκρούσεις και αν από αυτές τις συγκρούσεις μπορέσουμε να οδηγηθούμε στη δημιουργία. Ταυτιστείτε ελεύθερα όλοι. Μέσα μας υπάρχει μια φωνή, η οποία άλλοτε πιο δυνατά και άλλοτε χαμηλόφωνα μας υπενθυμίζει τα θέλω, τις ανάγκες, τους φόβους και τις ανησυχίες μας. Αυτά είναι τα εσωτερικά μας κίνητρα, τα οποία όταν εξωτερικεύσουμε στο περιβάλλον μας ονομάζονται διεκδικήσεις. Η διεκδίκηση είναι μια δύναμη για καθέναν από εμάς, γιατί οτιδήποτε γύρω μας είναι τόσο εύπλαστο που με μια μας διεκδίκηση μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων, μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητά μας. Όμως, ζούμε σε μια πολυσύνθετη κοινωνία και αλληλεπιδρούμε συνεχώς με άλλους. Οπότε και μια διεκδίκησή μας μπορεί να αλλάξει εκτός από τη δική μας πραγματικότητα και αυτή των άλλων. Κατά αποτέλεσμα, οδηγούμαστε πολλές φορές σε σύγκρουση. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι δεν πρέπει να πάψουμε να διεκδικούμε φοβούμενοι τη σύγκρουση. Γιατί φαντάζομαι το υποθέτετε κι εσείς ότι αυτό θα ήταν καταπίεση. Αντιθέτως, πρέπει να εκφράζουμε αυτό που θέλουμε, όταν το θέλουμε και όπως το θέλουμε. Να προστατεύουμε τα συμφέροντά μας, λέγοντας πολλές φορές όχι. Αυτό είναι και το θεμέλιο του αυτοσεβασμού. Αλλά σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο ανταγωνισμού και ανθρωποφαγίας. Και ξεχνάμε αυτά τα τρία που λέω εγώ, τα έψιλον. Την ευγένεια, την ευαισθησία και κυρίως την ενσυναίσθηση. Γι' αυτό ταυτίζουμε τις περισσότερες φορές τη σύγκρουση με ένα αρνητικό φαινόμενο. Λοιπόν, αυτή η λεπτή ισορροπία μεταξύ διεκδικήσεων για το καλύτερο αποτέλεσμα και παράλληλα διατήρησης της σχέσης στο άρτιο με τους συνομιλητές μας, με έκανε να αγαπήσω τη συνεργατική διαπραγμάτευση, την οποία σήμερα διδάσκω στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μου. Η διαπραγμάτευση τη χαρακτήριζα τη συνεργατική διαπραγμάτευση ως την τέχνη και επιστήμη για να κλείσουμε ένα υποφελές deal, μια υποφελή συμφωνία, ενώ παράλληλα διατηρούμε την ισορροπία ή την επαναφέρουμε όταν έχει διαταραχθεί. Θα σας εξηγήσω με ένα παράδειγμα τι είναι η συνεργατική διαπραγμάτευση και θα σας αναλύσω τι κάνουμε συνήθως σε μια σύγκρουση και πώς θα μπορούσαμε να συμπεριφερθούμε ακόμα καλύτερα για καλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, δύο άγνωστοι φτάνουν την ίδια στιγμή έξω από ένα οπωρολαχανοπωλείο με στόχο να αγοράσουν 10 κολοκύθες ο καθένας για να πετύχει το στόχο του, τον οποίο θα σας αποκαλύψω στη συνέχεια. Να σημειώσω ότι και οι δύο διεκδικούν τη μέγιστη αξία που θέλουν, δηλαδή 10 κολοκύθες. Το κατάστημα έχει μόνο 10 κολοκύθες να τους προσφέρει και επιτρέψτε μου την ποιητική αδεία, δεν υπάρχει κανένα άλλο κατάστημα εκεί γύρω που να πουλάει κολοκύθες. Επομένως, ευλόγως και λογικά, προκύπτει μια σύγκρουση. Ο καθένας έρχεται εκεί και προσπαθεί να διεκδικήσει τη μέγιστη αξία. Όχι εγώ τι θέλω πρώτος, εγώ τις είδα, εγώ τις χρειάζομαι περισσότερο. Αλλά θέλουν το ίδιο πράγμα με την ίδια ένταση από αντίθετη πλευρά. Και γι' αυτό προκύπτει σύγκρουση. Σκεφτείτε πόσες φορές στην καθημερινότητά σας θέλετε το ίδιο πράγμα με τους άλλους από αντίθετη πλευρά ή οπτική. Ποιος είναι λοιπόν ο πρώτος τρόπος για να αντιδράσουμε σε μια σύγκρουση? Ο πρώτος τρόπος για να αντιδράσουμε σε μια σύγκρουση συνήθως είναι η επίθεση, καθότι θεωρούμε την επίθεση ως την καλύτερη άμυνα. Και τι κάνουμε? Ορθώνουμε ένα τείχος μπροστά μας, περιμένουμε εκείνη τη λέξη ή φράση που θα πει ο άλλος για να την χρησιμοποιήσουμε εναντίον του και μετατοπίζουμε το πρόβλημα στο πρόσωπό του υποκειμενικά και όχι στην ίδια την κατάσταση αντικειμενικά την οποία έχουμε να λύσουμε. Αυτός ο σκοπός μας είναι να επιβληθούμε και όχι να κατανοήσουμε τον συνομιλητή μας. Αλλά η επίθεση είναι η αρχή και το τέλος μιας καταστροφικής σύγκρουσης. Και θα μου πείτε γιατί αντιδρούμε έτσι. Αντιδρούμε έτσι γιατί είναι ο αλγόριθμος του εγκεφάλου μας. Είναι ένα αρχαίγωνο ένστικτο επιβίωσης. Όταν ο εγκέφαλός μας λαμβάνει ένα εξωτερικό ερέθισμα, όπως για παράδειγμα λάμβανε την επίθεση από ένα άγριο θηρίο, έπρεπε να δράσει γρήγορα, ενστικτοδός και αντανακλαστικά για να σωθεί. Ανέβαζε τη λογική σκέψη στη μέση, τότε τι θα συνέβαινε, θα τον είχε κατασπαράξει το άγριο θηρίο. Όμως κατά αυτόν τον τρόπο συμβαίνει το ακόλουθο. Πρώτον, η ενεργητική ακρόαση αποσυνδέεται, στοιχείο σημαντικό στις διαπραγματεύσεις. Δεύτερον, ο διακόπτης της πληροφορίας κλείνει, επίσης σημείο σημαντικό στις διαπραγματεύσεις. Και τρίτον, δεν υπάρχει ορθολογική λήψη αποφάσεων. Μαντέψτε, επίσης σημαντικό στοιχείο στις διαπραγματεύσεις.
Στο σώμα μας σας, σε τέτοιες συγκρούσεις θα νιώθετε τους παλμούς σας να ανεβαίνουν, εφίδρωση, νιώθουμε στρες, ανασάνουμε πιο γρήγορα. Το σώμα μας αντί για να μετατραπεί σε έναν αγωγό πληροφορίας, μετατρέπεται σε μια πολεμική μηχανή. Στις μέρες μας όμως δεν συναναστρεφόμαστε με άγρια θηρία. Καλά, επιτρέψτε μου να διατηρήσω μια επιφύλαξη σε αυτό, γιατί έχω γνωρίσει πολύ κόσμο. Αλλά γενικά, γιατί συναναστρεφόμαστε και αντιδρούμε με αυτόν τον τρόπο στους φίλους μας, στην οικογένειά μας, στους ανθρώπους μας, στη σχέση μας? Για να συνεχίσω την ιστορία μας, παρεμβαίνει εκείνη τη στιγμή ο καταστηματάρχης και λέει: λοιπόν, θα μου χαλάσετε την πελατεία. Πάτε παραδίπλα να τα συζητήσετε και εγώ θα σας κρατήσω τις 10 κολοκύθες όταν αποφασίσετε ποιος θα τις πάρει. Μια πρόταση που πέφτει στο τραπέζι εκείνη τη στιγμή, σε ένα διάλειμμα λογικής σκέψης, σε ένα φωτεινό διάλειμμα που τους πιάνει τους φίλους μας αυτό το παράδειγμα, πέφτει η πρώτη πρόταση. Παίρνουν και ένα καφεδάκι στο χέρι για να χαλαρώσουν και προτείνουν αυτό που φαντάζομαι υποθέσατε και εσείς, να τις μοιράσουν 5-5. Αυτός είναι ο equality rule, όπως λέμε, στις διαπραγματεύσεις, δηλαδή ο κανόνας ισομερούς κατανομής των πόρων. Υπάρχει και ο equity rule, που στο τέλος παίρνουμε από το αποτέλεσμα τόσο όσο είναι η συνεισφορά μας. Αυτοί οι δύο κανόνες ανταποκρίνονται στους συμβιβασμούς. Στις διαπραγματεύσεις αυτό το λέμε compromising strategy, ή αλλιώς split the difference. Και ναι, μεν είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα, όμως δεν είναι το πιο αποδοτικό. Γιατί? Γιατί δεν καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες μας κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό συμβαίνει σε όλους σας τους συμβιβασμούς στη ζωή σας. Παίρνετε ναι μεν κάτι από το αποτέλεσμα, δεν παίρνετε όμως το μέγιστο δυνατό που διεκδικείτε. Και γι' αυτόν τον λόγο πολλές φορές δεν φεύγουμε ευχαριστημένοι και από έναν συμβιβασμό. Ένας τρίτος τρόπος για να αντιδράσουμε σε μία σύγκρουση μετά την επίθεση και τον συμβιβασμό είναι η υποχώρηση. Δηλαδή να θυσιάσουμε τα συμφέροντά μας υποχωρώντας σε αυτά του άλλου. Είναι το χαρακτηριστικό «ας γίνει το δικό σου». Και ένας τέταρτος τρόπος για να αντιδράσουμε σε μία σύγκρουση είναι η αποφυγή της. Είναι αυτή η χαρακτηριστική αναβλητικότητα που μας πιάνει για να μην αντιμετωπίσουμε μία κατάσταση ευθέως και τη βάζουμε κάτω από το χαλάκι. Μέχρι που το χαλάκι γεμίζει με προβλήματα, σκοντάφτουμε πάνω σε αυτό και όταν σηκωνόμαστε βρισκόμαστε σε μία τοξική σχέση. Αυτό είναι πάρα πολύ σύνηθες στο εργασιακό περιβάλλον. Αποτελεί μια από τη συνηθέστερη αιτία μεγάλων συγκρούσεων. Είναι εκεί που φεύγει ένα email ξαφνικά και δεν ξέρεις από πού σου έχει έρθει. Στην ιστορία μας λοιπόν ξεκίνησαν από την επίθεση, δεν τους έβγαλε πουθενά, συνέχισαν με την λύση του συμβιβασμού, κατάλαβαν ότι δεν είναι αποδοτική. Κανείς δεν ήθελε να υποχωρήσει στα συμφέροντα του άλλου, καθώς επίσης και κανείς δεν απέφυγε τη σύγκρουση, γιατί όπως σας είπα, πήραν ένα καφεδάκι και κάθισαν να το συζητήσουν. Ποια είναι λοιπόν η ιδανική λύση σε αυτή την περίπτωση? Η ιδανική λύση βρίσκεται πίσω από τις συνεργατικές διαπραγματεύσεις. Συνεχίζοντας την ιστορία, εκεί που ήταν σε αδιέξοδο για το τι θα κάνουν, ρωτάει ο ένας τον άλλον, έτσι απλά, τι χρειάζεσαι αυτές τις κολοκύθες? Και το απαντάει, λοιπόν, μου έδωσε η γιαγιά μου τη σπιτική συνταγή της για κολοκυθόπιτα και χρειάζομαι απαραίτητος 10 κολοκύθες για να κάνω αυτή τη συνταγή, να βγάλω αυτή την ποσότητα. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, από τις κολοκύθες χρειάζεσαι το εσωτερικό τους. Προσέξτε, δηλαδή, λέξη κλειδί. Αν καταλαβαίνω καλά, φράση κλειδί. Ναι, φυσικά. Και το εξωτερικό τι θα το κάνεις? Θα το πετάξω. Εσύ εξυπνάκια που με ρωτάς, τι θα κάνεις αυτές τις 10 κολοκύθες? Λοιπόν, εγώ διοργανώνω ένα Halloween party στο σπίτι μου το Σάββατο το βράδυ και θέλω 10 κολοκύθες για να διακοσμήσω το σπίτι μου με αυτά τα χαρακτηριστικά Halloween φαναράκια που φτιάχνουμε με κολοκύθες. Δηλαδή, χρειάζεσαι το εξωτερικό, ακριβώς, και το εσωτερικό τι θα το κάνεις, θα το πετάξω. Βλέπετε τι πάει να γίνει εδώ? Ο ένας χρειάζεται το εσωτερικό, ο άλλος χρειάζεται το εξωτερικό, αλλά τα μέρη νόμιζαν ότι βρίσκονται σε απόλυτη διαφωνία και σύγκρουση. Επομένως, αποφασίζουν να πάρουν το μέγιστο δυνατό από τις διεκδικήσεις τους, 10 κολοκύθες, να πληρώσουν το τίμημα για να αγοράσουν τις κολοκύθες από μισό, να φάνε κολοκυθόπιτα, να πάνε και σε ένα Halloween party. Αυτό είναι win-win συμφωνία, όπως το λέμε στις διαπραγματεύσεις. Και βέβαια, γιατί δεν μπαίνουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία? Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί είμαστε προκατηλημένοι. Είμαστε προκατηλημένοι στο fixed pie perception, ότι τα συμφέροντά μας δηλαδή είναι de facto αντίθετα με του άλλου, που δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να διερευνήσουμε πού διαφέρουμε ουσιαστικά. Σε ένα πείραμα που έκανε η Thompson, μόνο το 7% των διαπραγματευτών έκανε διερευνητικές ερωτήσεις για να ανακαλύψει κομβική σημασία πληροφορίες για τη διαπραγμάτευση.
Ξέρετε, η διεκδίκησή μας όταν την εκφράζουμε με ένα επιχείρημα είναι σαν την κορυφή του παγόβουνου. Μόνο αυτό βλέπουμε. Και πολλές φορές το βλέπουμε και με έναν όχι ωραίο τρόπο. Κάτω όμως από τη στάθμη της θάλασσας υπάρχει ένας τεράστιος όγκος πληροφορίας, ο οποίος παραμένει ανεκμετάλλευτος, αναξιοποίητος. Και αυτός ο όγκος πληροφορίας ανταποκρίνεται, αντανακλά στα εσωτερικά μας κίνητρα, που σας είπα στην αρχή. Με ανταγωνισμό και εγωισμό βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Κάτω από τη θάλασσα είναι εκεί που με ανοιχτή επικοινωνία, ερωτήσεις, θα βρούμε το πεδίο συνεργασίας για να κατανοήσουμε τις προτεραιότητες, τις ουσιαστικές προτεραιότητες του άλλου. Και όταν μιλάει, η σιωπή μας είναι χρυσός. Πρέπει να εφαρμόζουμε ενεργητική ακρόαση. Όπως λέγεται στις διαπραγματεύσεις, έχουμε δύο αυτιά και ένα στόμα για να ακούμε δύο φορές περισσότερο από όσο μιλάμε. Και αφού καταλάβουμε τις διαφορές μας, το τι προτεραιότητες έχει ο καθένας, μετά έρχεται η ώρα να χορέψετε ένα τάγκο. Μεταφορικά, όχι κυριολεκτικά. Δηλαδή, να κάνει ένα βήμα ο ένας μπροστά με τη διεκδίκηση και την προτεραιότητά του και άλλος ένα βήμα πίσω. Σε απόλυτη αρμονία και με τον καλύτερο βηματισμό. Με αυτόν τον τρόπο, τα μέρη θα δημιουργήσουν ανταλλάξιμες αξίες με βάση τις προτεραιότητές τους, το χαρακτηριστικό log rolling στις διαπραγματεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο, επίσης, θα συνθέσουν μια συμφωνία όχι με τον equality rule, ούτε με τον equity rule, αλλά με τον needs-based rule, δηλαδή με τον κανόνα στον οποίο όλοι ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Σας πληροφορώ ότι είτε πρόκειται για μια διπλωματική κρίση, είτε πρόκειται για κολοκύθες, είτε πρόκειται για ένα deal εκατομμυρίων, το μοτίβο είναι το ίδιο. Σε εμάς εξαρτάται πώς και πότε θα ξεκλειδώσουμε αυτή την προοπτική. Και δεν πρέπει να παραβλέπουμε τα όρια, τα όρια μας, τα σημεία αντίστασής μας σε κάθε θέμα. Ο διαπραγματευτής, σαν την ημιπερατή μεμβράνη της όσμωσης, αφήνει να περάσει μόνον τόσος διαλύτης όσος είναι απαραίτητος για να μετατραπούν τα δύο σε ένα κοινό αποδεκτό όλων. Το όχι είναι πολλές φορές δύσκολο να το πείτε, γιατί νιώθετε ότι θα απογοητεύσετε τους άλλους, αλλά είναι θεμέλιο του σεβασμού. Και χωρίς σεβασμό, κοινώς επωφελή συμφωνία δεν μπορεί να επέλθει. Ολοκληρώνοντας, στην όσμωση και τη διαπραγμάτευση υπάρχει μια αρχή και ένα τέλος, το οποίο αλλάζει τα δεδομένα και μας οδηγεί να πορευτούμε κατά αυτόν τον τρόπο εφ' εξής. Μετά από αυτές τις διαδικασίες τίποτα δεν είναι το ίδιο, ούτε εμείς. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αγκαλιάσουμε αυτή την αλλαγή, γιατί αυτή η αλλαγή είναι καταρχήν διαδικασία εσωτερική. Είναι η ορθολογική μας επιλογή να δούμε τη σύγκρουση ως ευκαιρία. Γιατί η παραγωγική σύγκρουση μπορεί να είναι η αφορμή της δημιουργίας και της καινοτομίας. Όπως στην όσμωση, έτσι και στη διαπραγμάτευση, τα μέρη με τις όποιες διαφορές τους εισφέρουν αξία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και κατά αυτόν τον τρόπο, από τη συνεργασία τους, η αξία μεγιστοποιείται, το value creation στάδιο. Και έπειτα φέρουν την ίδια ευθύνη για το αποτέλεσμα, αν το αποδεκτούν και πώς θα το μοιράσουν, στο value claiming στάδιο των διαπραγματεύσεων. Στην τελική, είναι οι ανομοιότητες και οι διαφορές μας αυτές που μας βοηθούν να συνθέσουμε την ιδανική συμφωνία. Όπως συνηθίζω να λέω, είναι η μαγεία της ύπαρξης να είμαστε διαφορετικοί και η μαγεία της συνύπαρξης να γεφυρώνουμε τις διαφορές μας. Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα άλλωστε έχουν επέλθει από όσμωση ιδεών και αντιλήψεων. Για αυτή την όσμωση χρειάζεται συνεργασία. Αποστολή μου από το 2017 που ξεκίνησα να ασχολούμαι με τις συνεργατικές διαπραγματεύσεις είναι να αποδεικνύω ότι οι διαφορές μας ενώνουν και η συνεργασία οδηγεί σε πρόοδο. Πρέπει επιτέλους να αποβάλουμε το διχασμό και τα δίπολα με τα οποία έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε. Άσπρο, μαύρο, καλό, κακό, αριστερός, δεξιός. Η ζωή μας, επαγγελματική και προσωπική, δεν είναι ένα zero-sum παιχνίδι με νικητές και χαμένους. Είναι ένας κύκλος επαναλαμβανόμενων καταστάσεων και ανθρωπίνων σχέσεων. Πρέπει να κοιτούμε τη μεγάλη εικόνα, ολιστικά και μακροπρόθεσμα. Αυτή η αλλαγή στην οτροπία μας θα δημιουργήσει ισχυρότερους κοινωνικούς δεσμούς και πρόοδο χάρη στη συνεργασία. Αυτές οι μικρές αλλαγές στις διαπροσωπικές μας σχέσεις είναι που θα αλλάξουν σταδιακά τις επαγγελματικές μας συναναστροφές. Σήμερα σε αυτή την ηλικία έχω την τιμή να διδάσκω σε φοιτητές, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και να εκπαιδεύω στελέχη εταιριών και το προσωπικό τους σε όλα αυτά τα ζητήματα. Σας πληροφορώ ότι οι εταιρείες βιώνουν πολύ λιγότερες συγκρούσεις στο εργασιακό τους περιβάλλον, πετυχαίνουν πολύ καλύτερα deals και επίσης μακροχρόνιες συνεργασίες με άλλες εταιρείες. Το πιο συγκινητικό δε, κάποιοι φοιτητές μου με καλούν και μου λένε ότι όταν τα εφάρμοσα αυτά στην προσωπική μου ζωή, με την οικογένειά μου, με τη σχέση μου, επιτέλους βλέπω ένα φως επικοινωνίας.
Και μιας που βλέπω πολλούς έτσι νέους εδώ στο ακροατήριο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, θέλω να σας πω ότι ό,τι έχω καταφέρει μέχρι σήμερα δεν ήρθε εύκολα. Ήρθε μέσα από διεκδίκηση. Ήρθε μέσα από διεκδίκηση γιατί έκανα τα πράγματα με τον τρόπο που πίστευα ότι είναι σωστός για τη δική μου πορεία. Και αυτό ναι, μεν έχει αβεβαιότητα, αρκετή αβεβαιότητα, όπως έχει και η διαπραγμάτευση άλλωστε. Αλλά μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα έβλεπα την ελπίδα για το επόμενο, για το καλύτερο σκαλοπάτι. Προάλλες οι προπτυχιακοί φοιτητές μου που πρόκειται να τελειώσουν τώρα τις σπουδές τους, μου ζήτησαν μια συμβουλή. Και τους απάντησα ότι αν επιλέξεις να κυνηγήσεις τα όνειρά σου, τους στόχους σου και να κάνεις τα πράγματα έτσι όπως εσύ νομίζεις ότι είναι το καλύτερο, να ανοίξεις εσύ τους δικούς σου δρόμους, τότε να ξέρεις ότι η ζωή σου θα είναι σαν το roller coaster. Θα ανεβαίνεις αργά, 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 θα πέφτεις με φόρα κάτω και θα ξανασηκώνεσαι δυνατά. Θα ανακατεύεσαι, θα ζαλίζεσαι, αλλά όταν τελειώσει η γύρα θα θες να πας και στην επόμενη. Γιατί είναι αυτή η αδρεναλίνη που θέλεις να συνεχίσεις, είναι το να κάνεις τα ταλέντα σου και αυτό που πραγματικά θέλεις. Αν κρατήσετε από μένα σήμερα κάτι, είναι δύο πράγματα. Πρώτον, την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε μια σύγκρουση με τη σχέση σας, με τους φίλους σας, με την οικογένειά σας, πάρτε μια ανάσα πριν αντιδράσετε. Σκεφτείτε τους τέσσερις τρόπους που σας προανέφερα. Την επίθεση, το συμβιβασμό, την υποχώρηση και την αποφυγή της σύγκρουσης. Και μετά δώστε μια ευκαιρία στη συνεργατική διαπραγμάτευση. Ρωτήστε τους άλλους να μάθετε τις προτεραιότητές τους. Και δεύτερον, αν έχετε κάτι, το αγαπάτε πολύ και πιστεύετε ότι μπορείτε και το αξίζετε, βγείτε και έξω και διεκδικήστε το, διατηρώντας τις ισορροπίες και συνεργαζόμενοι με τους κατάλληλους ανθρώπους. Στο κάτω-κάτω, σε αυτή τη ζωή, όλα είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Ευχαριστώ πολύ.